Χαίρομαι. Εννοείται με την πρώτη ευκαιρία δεν το συζητάμε. Και έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές. Με την πρώτη ευκαιρία δεν υπάρχει. Με τη δυνατότητα προβολής. Να είστε καλά. Πάμε όμως, αλλάζουμε θέμα εμείς, κύριε κύριε, και πάμε στο θέμα της τρομοκρατίας. Ο κύριος Θεόδωρος Λιόλιος είναι μαζί μας για να μας δώσει λίγο. Ποιο είναι το, ναι, τι σημαίνει τώρα η τρομοκρατία που μας ήρθε απ' έξω, οι δύο που προφυλακίστηκαν σήμερα, και τέσσερις οι δύο Πακιστανοί, τέσσερις ύποπτοι, ήθελαν λέει πολλά θύματα, ναι, είχαν και βάλει και τιμή στο... λέει στο... Ναι, ο κύριος Λιόλιος είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας κύριε Λιόλιο. Γεια σας κύριε Λιόλιο. Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για πείτε μας τώρα, τι είναι αυτό που ακούσαμε τις τελευταίες μέρες και συνεχίζεται. Είναι ένα θέμα. Τρομοκρατία, λέει. Οι Πακιστανοί ήθελαν μεγάλο χτύπημα στο κέντρο της Αθήνας, σε εστιατόριο, που εκεί πήγαιναν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Γνώριζαν την ταυτότητά τους και τη θρησκεία τους, και όχι μόνο, γενικό, την ταυτότητα, την προσωπικότητά τους. Και ήθελαν και πάρα πολλούς νεκρούς. Ακούστε, σήμερα έλυσα ένα γρίφο που υπάρχει εδώ και μερικές ημέρες. Δηλαδή? Ένα ερώτημα που υπάρχει σε όλους τους Έλληνες. Γιατί τους συνέλαβαν, ναι, αφού ούτε όπλα είχαν, ναι, ούτε είχαν ξεκινήσει μια εγκληματική πράξη, ούτε τους συνέλαβαν στη φάση της εκτέλεσής της. Στην πραγματικότητα, σήμερα ανέλυσα τον αυστηρότατο αντιτρομοκρατικό νόμο, ο οποίος, όπως έχει εισαχθεί τώρα στον ποινικό κώδικα, στο άρθρο 187α, παράγραφος 2, δεν απαιτείται να υπάρχουν όπλα, δεν απαιτείται να ξεκινήσει η τέλεση, η αρχή μιας αξιόπινης πράξης, αρκεί να υπάρχει πρόθεση και σχεδιασμός. Ναι. Αντιλαμβάνομαι, έκπληκτος ο ελληνικός λαός το βλέπει αυτό, αλλά ξέρετε, ο αντιτρομοκρατικός νόμος διεθνώς έχει μπει πλέον σε αυτά τα όρια που δημιουργεί επιφυλάξεις όσον αφορά, αν θέλετε, το αν πρέπει να είναι τόσο αυστηρός. Παρ' όλα αυτά, είναι ο νόμος του κράτους, είναι ο ποινικός κώδικας. Και προβλέπει ότι ακόμη και συζητήσεις και προκαταρκτική πράξη, σχεδιασμός, χωρίς να ολοκληρωθεί η πράξη, χωρίς όπλα, έχουμε τότε εγκληματική τρομοκρατική οργάνωση. Δεύτερος ορισμός που πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες είναι ποια είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση αυτά τα δύο άτομα. Αυτό που βλέπετε τώρα που προσπαθεί η δικαιοσύνη, ναι, και η αστυνομία και η ΕΕ, είναι να βρουν το τρίτο άτομο. Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 2 του 187α του ποινικού κώδικα, τρομοκρατική οργάνωση απαραίτητα σημαίνει τρία ή περισσότερα άτομα. Εάν δεν είναι τρία και είναι δύο, πρόκειται ενδεχομένως, και δεν μιλώ για αυτή τη συγκεκριμένη, ναι, γιατί, ναι, δεν έχω κάποια στοιχεία για το αν πραγματικά είναι ένοχοι, ναι, να πω ότι τότε δύο άτομα μπορούν να έχουν συστήσει εγκληματική οργάνωση, αλλά όμως όχι τρομοκρατική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οι αυξημένες ποινές που προβλέπονται στις τρομοκρατικές πράξεις. Άρα, μισό λεπτό. Τώρα θέλουμε και νέες συλλήψεις, θέλουμε και άλλες συλλήψεις. Γι' αυτό είναι αναφορές στις τέσσερις. Η αλήθεια είναι, από ό,τι γνωρίζω κι εγώ, ναι, και όπως γνωρίζετε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπήρξε ποινική δίωξη κατά γνώστου για το τρίτο άτομο, διότι όπως σας είπα. Το λεγόμενο εγκέφαλο. Το άτομο... Τον λεγόμενο εγκέφαλο. Ναι, είναι το άτομο, σωστά. Το άτομο για το οποίο φέρονται να είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες για την πράξη αυτή. Το τρίτο άτομο απαιτείται ώστε να χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση και τότε ανοίγουν άλλα κανάλια του ελέγχου, εμπλέκεται η αντιτρομοκρατική, ο νόμος γίνεται αυστηρότερος, εάν θέλετε οι παρακολουθήσεις και οι προσεγγίσεις είναι τελείως διαφορετικές. Άρα λοιπόν, το πρώτο που ενημερώνω έτσι και τα μέσα ενημέρωση και τον ελληνικό λαό είναι αυτό. Το δεύτερο, μιλώντας για τρομοκρατική οργάνωση, πρέπει να αποσαφηνίσουμε την διαφορά μεταξύ εγκληματικής και τρομοκρατικής οργάνωσης. Ειδικότερα, αυτό που πρέπει να μείνει στο μυαλό μας είναι ότι η τρομοκρατική οργάνωση έχει μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την εγκληματική. Δηλαδή, η τρομοκρατική οργάνωση πρέπει να προσπαθήσει, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, να εκφοβήσει ένα πληθυσμό ή να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο σε έναν διεθνή οργανισμό ή να εκτελέσει μια πράξη ή να βλάψει σοβαρά και να καταστρέψει θεμελιώδες συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού. Δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση μια ομάδα ενόπλων η οποία διαπράττει μια ληστεία τράπεζας. Η τρομοκρατική οργάνωση πρέπει να έχει αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα επισύρουν βαρύτατες ποινές, πολύ σοβαρότερες από ό,τι αν ήταν μια απλή εγκληματική οργάνωση. Ναι. Δεν σας κρύβω όμως ότι στα πλαίσια της ανάλυσης του αντιτρομοκρατικού νόμου ανέφερα πρόσφατα και κάτι που ίσως έχει διαφύγει από εμάς, από τον μέσο Έλληνα πολίτη, είναι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που δίνουν στους μετανάστες που βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Ναι. Δηλαδή,
στο άρθρο 187, όπως σας είπα, παράγραφος Γ πλέον, ναι, υπάρχουν τα εξής ευνοϊκά μέτρα που πρέπει να μας απασχολήσουν πολύ όσον αφορά αυτούς που μπορεί να κατέδωσαν αυτή την οργάνωση ή εμπλέκονται σε αυτή, ειδικότερα για όποιον καταγγέλει αξιόπινες πράξεις. Προσέξτε, μιλώ πάντοτε για μετανάστες οι οποίοι είναι με παράνομο τρόπο εδώ. Λέει λοιπόν, παράγραφος 4, η απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και καταγγέλουν αξιόπινες πράξεις που τελέστηκαν από τρομοκρατική ή εγκληματική οργάνωση, αρκεί να τις καταγγείλουν, όχι εναντίον τους, να τις καταγγείλουν, τότε διακόπτεται η απέλασή τους και τους χορηγείται άδεια παρανομής, άδεια παραμονής για όλο το διάστημα μέχρι ότου φτάσει το θέμα σε τρίτο βαθμό, μέχρι ότου καταστεί αμετάκλητη η απόφαση για την οργάνωση η οποία έχει καταγγελθεί. Να είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όποιον καταγγέλει τρομοκρατική ή εγκληματική οργάνωση, διότι αυτόματα αποκτά και το δικαίωμα, δεν είναι ανάγκη να υπάρχει εναντίον του η πράξη, αν είναι μια απειλή εναντίον του είναι ακόμη χειρότερο, ναι, αλλά αν είναι όμως μια τέτοια καταγγελία, παραμένει στη χώρα μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η απόφαση εναντίον της οργάνωσης αυτής. Όλοι αντιλαμβάνεστε τι λέω, ναι, για πρώτη φορά το φωτίζω αυτό, είναι τεράστιο το θέμα σε πολλές φάσεις της ελληνικής κοινωνίας. Και γι' αυτό λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, αν θέλετε να απαντήσω στον αντιτρομοκρατικό νόμο ή να μπω σε τεχνικά θέματα τρομοκρατίας. Τώρα, όχι, αυτό το τελευταίο που πάτε πραγματικά ήταν. Εντάξει. Καλύτερα να πούμε στα τεχνικά θέματα, ναι, τρομοκρατίας. Γιατί, ξέρετε, εσείς το περιγράψατε με 2-3 σημεία αναλυτικά και είπατε τι είναι εγκληματική οργάνωση, τι είναι τρομοκρατία, για ποιο λόγο είχαμε δύο άτομα, για ποιο λόγο θέλουμε τη διασύνδεση με το. Εμείς γνωρίζαμε μόνο 17 Νοέμβρη τρομοκρατία. Ναι. Και επίσης λέγαμε τρομοκρατία στις άλλες, ναι, χώρες. Μπράβο. Ναι, ναι, όχι εδώ. Ναι, ναι, προσέξτε, συνήθως, ναι, η ακραία τρομοκρατία θρησκευτικής ή πολιτικής φύσεως, ναι, μπορεί να έχει ακόμη και έναν τρομοκράτη, τον λεγόμενο lone wolf, τον μονόλικο, είναι, ναι, τρομοκράτης, ναι, αποτελεί τρομοκρατική πράξη αυτή η οποία τελείται από ένα άτομο για τους λόγους που προανέφερα, εκφοβισμό δηλαδή κράτους, ναι, ή οργανισμού, μπορεί να είναι για ένα άτομο, όμως για να υπάρξει οργάνωση απαιτούνται τρία και όλα αυτά που προανέφερα. Επιστρέφω λοιπόν στην έννοια της τρομοκρατικής πράξης του 17 Νοέμβρη που είπατε, να επισημάνω ότι ήμουν ο πρώτος στην έκρηξη του πυροκροτητή στο λιμάνι του Πειραιά που είχα πάει εκεί και είχα κάνει αυτοψία. Ακόμη, από τότε δηλαδή ασχολούμαστε με θέματα της τρομοκρατίας του κέντρου ελέγχου όπλων. Να σας πω έτσι ανεκδοτικά ότι πήγα σε εκείνο το σημείο και διαπίστωσα ότι δεν είχε γίνει έκρηξη στα χέρια του ξηρού. Είχε εκραγεί πυροκροτητής. Βγήκα λοιπόν τότε εκείνο το βράδυ και στον κύριο Χατζηνικολάου και στον κύριο Ευαγγελάτη. Ήταν πριν από δύο δεκαετίες για τους νεότερους. Το 2002. Ναι, και τους είπα δεν έγινε έκρηξη. Και πραγματικά ήταν πυροκροτητής. Και βέβαια μετά από μέρες, από ό,τι έμαθε την επόμενη, βρέθηκε κάπου σε ένα κάδο κοντά η ποσότητα των εκρητικών. Mm. Όμως έκρηξη δεν είχε γίνει. Σας το λέω τώρα ότι ένας μονόλικος, ναι, τρομοκράτης θεωρείται τρομοκράτης. Η τρομοκρατική οργάνωση όμως, η οποία επισύρει βαρύτατες ποινές, γιατί το αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη και ένας ριζοσπαστικοποιημένος τρομοκράτης μπορεί να έχει βαρύτατες ποινές, αλλά όταν είναι ομάδα, συμμορία τρομοκρατική, οι ποινές είναι βαρύτατες. Mm. Επιστρέφω λοιπόν στο θέμα αυτών που ακούμε αυτές τις ημέρες, για τους οποίους δεν γνωρίζω αν είναι ένοχοι. Απλά επιμορφώνω στα πλαίσια του Κέντρου Ελέγχου Όπλων που διευθύνω και τον ελληνικό λόγο για τα θέματα αντιτρομοκρατίας. Ο αντιτρομοκρατικός νόμος κινείται στα πλαίσια των διεθνών αντιτρομοκρατικών νόμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, οι δημοκρατικές ελευθερίες σε κάποιο βαθμό, αν θέλετε, πιέζονται και αρκετοί πιστεύουν ότι παραβιάζονται κιόλας. Στην Ελλάδα, στην προκειμένη περίπτωση, ο αντιτρομοκρατικός νόμος είναι αυστηρότατος. Αρκεί στα τηλέφωνα να σχεδιάζουν κάποιοι με τηλεφωνική συνδιάλεξη, ναι, και αυτό στην πραγματικότητα είναι ποινικό αδίκημα. Άρα, κύριε Γιώργιο, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα από την ιστορία μιας άλλης χώρας. Ένας μοναχικός λύκος που πήρε το φορτηγό στη Νίκαια και πάτησε 20 ανθρώπους μετά τον Μπατακλάν είναι τρομοκράτης, όμως αυτός πρέπει να συνδέεται με τρομοκρατική οργάνωση για να πούμε ότι υπάρχει δίκτυο. Σωστά. Ακριβώς. Το θυμάστε την περίπτωση. Είναι ένα ρατσιστικό. Ναι. Μπορεί να είναι ένα ρατσιστικό έγκλημα. Για οποιοδήποτε. Πολύ συχνά η τρομοκρατία, ναι, είναι φυλετικής φύσεως, δηλαδή μπορεί να είναι θρησκευτικής, πολιτικής, ναι, ρατσιστική. Από την τρομοκρατία, ο μονόλικος, the lone wolf, όπως λέμε, ναι, έχει μια ιδιαιτερότητα. Θα υποστεί τις ποινές αυτός ο ίδιος, αν δεν έχει δίκτυο. Ωραία.
Εσείς τώρα, επειδή ουσιαστικά δεν έχουμε και το χρόνο να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα πιο εξειδικευμένα θέματα, με την εμπειρία σας ή με τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει και προσπαθείτε να ερμηνεύσετε και να μελετήσετε, θεωρείτε ότι είναι μόνο η αρχή σε ένα σύνολο πραγμάτων και ανθρώπων επίσης? Γιατί τώρα μιλάμε για τρομοκρατική οργάνωση. Ναι, κοιτάξτε λίγο να πούμε κάτι άλλο που πρέπει να γίνει σαφές στους τηλεθεατές που μας ακούνε. Ναι. Πρόκειται στην προκειμένη περίπτωση μάλλον για πλημέλημα. Προσέξτε, εάν λέει ο αντιτρομοκρατικός νόμος, ναι, εάν δεν ολοκληρωθεί η σχεδιαζόμενη τρομοκρατική πράξη, τότε πρόκειται για μια περίσταση η οποία έχει πάρα πολλά ελαφρυντικά. Γι' αυτό και σας λέω, στη συγκεκριμένη διάταξη αναφέρει ότι δεν χρειάζεται να τελεστεί το έγκλημα. Δηλαδή, στην περίπτωση που δεν τελείται το έγκλημα, έχουμε μια περίσταση η οποία το ζει ελαφρυντικά. Ναι. Άρα, εγώ τι βλέπω εδώ? Είναι πιθανότητα να μιλάμε για ένα πλημέλημα. Δεν ξέρω αν μπορέσουν να κρατηθούν και να φυλακιστούν. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μια μορφή προσαγωγής. Ναι. Και στην περίπτωση, ακούστε τι λέει ο νόμος, θα σας πω με ακρίβεια τι λέει. Η μη διάπραξη από την τρομοκρατική οργάνωση οποιοδήποτε από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα συνιστά ελαφρυντική περίσταση. Άρα λοιπόν, δεν έχουν διαπράξει προφανώς το έγκλημα, έχουν ελαφρυντικά, δεν είχαν όπλα, τα οποία σύμφωνα με την ίδια διάταξη συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Ναι. Δεν έχουν την επιβαρυντική περίσταση, έχουν την ελαφρυντική περίσταση, έχουμε έναρξη, αν θέλετε πρόθεση, βλέπω πλημέλημα και δεν θα εκπλαγώ αν αφαιθούν ελεύθεροι. Να σας πω, μήπως κάποιοι βιάστηκαν να βγάλουν το θέμα? Ναι. Μήπως δεν το είχαν δέσει καλά? Μήπως έπρεπε να περιμένουμε και άλλα πράγματα? Να προκύψουν και άλλα στοιχεία. Ναι. Στην υπηρεσία, στις αρμόδιες. Αλλά αναρωτιέμαι τώρα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Έτσι όπως μας τα περιγράφετε, γεννιούνται περισσότερα ερωτήματα. Ναι, θα δούμε αν δεθεί η κακουργηματική πράξη. Ότι θα το δούμε, διότι σας λέω ότι, για παράδειγμα, με κάθερξη έως 10 έτη. Ναι. Τιμωρείται όποιος εντάσσεται ως μέλος σε μια δομημένη τέτοια οργάνωση με διαρκή δράση, αλλά απαιτούνται 3 ή περισσότερα άτομα. Έτσι, τότε ονομάζεται τρομοκρατική οργάνωση. Τα ελαφρυντικά, όπως που ανέφερα προηγουμένως, και η έλλειψη της επιβαρυντικής περίστασης, να δούμε αν καταλήξει τελικά σε πλημέλημα. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να δεθεί καλά το κακούργημα τώρα, έτσι όπως αν δεν δεθούν όπλα. Λοιπόν, κύριε Λιόνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση και την ανάδειξη των σημείων, αλλά και ιδιαίτερα και το τελευταίο θέμα. Φωτίσατε πολλές πτυχές. Είπατε να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.